Στο άλσος της Νέας Σμύρνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2014, η Ένωση Ποντίων Νέας Σμύρνης Δάφνης Αγίου Δημητρίου η Μαύρη Θάλασσα παρουσιάζει την εκδήλωση με τίτλο «Από τη γιαγιά στην εγγονή» με το θεατρικό, η νέα πρόεδρος και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Μαζί μας έχουμε την κυρία Κατερίνα Κουτετέ, Δημοτικό Σύμβουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κούκλα μου. Χαίρομαι που σε βλέπω άλλη μια φορά. Παρακολουθήσατε ολόκληρη την εκδήλωση, την εκδήλωση της Ένωσης Ποντίων. Πώς σας φάνηκε? Ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Εγώ είμαι μαζί τους πάρα πολλά χρόνια και νιώθω και εδώ εξαχιστίες πόντια, λίγο με τους Αρμένιους και λίγο με αυτό. Είναι καταπληκτική και επειδή τους παρακολουθώ χρόνια, ξέρω ότι κάθε φορά παρουσιάζουν, σε εκπλήσουν με την παρουσίαση, κάτι βρίσκουν καινούριο. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό να κρατάμε την παράδοση σε αυτή, έτσι όπως έχουμε φτάσει στην Ελλάδα μας σήμερα. Και είναι και τιμή τους που κρατούν και όχι μόνο οι μεγάλοι, αλλά βάζουν και τα παιδιά τους. Είδατε πόσο μικρά παιδιά είχε στο χορευτικό. Και είναι πολύ καλό για μένα και παρήγορο για, τουλάχιστον για να κρατήσουμε τις ρίζες μας. Εγώ θα ήθελα να πω και σε εσάς κάτι. Ότι σας βρίσκω παντού στις εκδηλώσεις του Δήμου. Όχι, δεν το λέω για να ευλογήσω ούτε τα γένια σας ούτε εμένα, επειδή μου μιλάτε. Πραγματικά είσαστε παντού και είναι κάτι πολύ καλό και για τους νέους αλλά και για όλοι τώρα. Μέχρι και το καπί μου έχει μάθει και χειρίζεται το κομπιούτερ. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μπαίνει σε όλα τα σπίτια. Κύλε με έναν γιοσμάν πετινών απάν σακοσάρας 10 φορές την ημέρα καλκεύω. Εγρικάς. Εγρικό όπως και γρικό. 10 φορές, άλλοι να τα ακούνε. Θα δίγατε και 5 γαλατέρκα εγίδε. 5, μάλιστα. Και το τσοπανόσκυλο. Έσκε κουρελούδες, σεντόνε, χρέμε και ντύματα πλεκτά. Κίναν του ζήναν πα, καλά βρακία. Έτσι ναι, θα τερώ να κομπώνω κανέναν που γαλεμένον και παντρεύατε. Μα είναι ζαρωμένο. Θα την ισιώσεις, δεν άκουσες τι πρικά έχει. Δεν έχει πολυκατοικία. Και πώς θα πληρώσω το έμφυα, σε παρακαλώ, γράφτε. Βέβαιος. Γαμπρός για την Παρθένα Μπουρουτσίδου, εγώ. Δεν βλέπει τη μούρη του, θέλει και πολυκατοικία. Ναι. Έχετε να προσθέσετε έτσι. Μαζί μας είναι η Δέσποινα Κανάκη Χρυσοχοΐδου, υπεύθυνη του χορευτικού και της σηματιαθήκης και η Μαρία Σπυριάδου, μία από τις μαθήτριες του χορευτικού. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκδήλωσή μας. Δέσποινα, είσαι υπεύθυνη για την σηματιαθήκη. Έχετε μία πλούσια συλλογή σε φορεσιές. Ναι, έχουμε πάρα πολλές φορεσιές και σήμερα τις εξαντλήσαμε. Αναγκαστήκαμε μέχρι και να νοικιάσουμε φορεσιές, γιατί ντύσαμε 62 άτομα. Χορέψαν 62 άτομα. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο χορευτικό παραστάσεων, αλλά και παιδάκια και το χορευτικό ενηλίκων. Και δώσαμε πάρα πολλές φορεσιές. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα, μου άρεσε πάρα πολύ. Προσέχουμε γενικά και προσπαθούμε να ανανεώνουμε συνέχεια την ηματιοθήκη μας, να ράβουμε καινούργιες φορεσιές, να παίρνουμε κοσμήματα και διάφορα εξαρτήματα. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά που θέλουν να ράψουν δικές τους φορεσιές, έτσι ώστε να τις πληρώνει, ας πούμε, ο σύλλογος ή τους δίνει το ύφασμα. Και εκείνοι σιγά σιγά μετά μας δίνουν με δόση τα λεφτά, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ράψουν τις δικές τους φορεσιές. Και είμαστε πολύ ευτυχείς. Τώρα στο τμήμα, στο χορευτικό παραστάσεων, έχουν γύρω στα 10-15 άτομα έχουν δικές τους φορεσιές. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να βλέπεις τα νέα παιδιά να αγαπάνε τόσο πολύ την παράδοση και να φτιάχνουν δικές τους φορεσιές. Μαρία, η εμπειρία σου από την εκμάθηση είναι καταπληκτικά. Είναι η δεύτερη χρονιά μου, είμαι σχετικά καινούρια. Έρχονται και τα παιδιά μου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να έρθουν από 3 μέχρι 103 ή όσο να αντέχει ο καθένας. Έχουμε καταπληκτικές δασκάλες, η Δέσποινα στα μικρά και η μαμά της εμάς και περνάμε φανταστικά. Είμαστε μια οικογένεια. Μαζί μας είναι η Ράνια Χρυσοχοΐδου, πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
Σήμερα στη σημερινή εκδήλωση οργανώσατε, εκτός από το μουσικοχορευτικό, και ένα θεατρικό, το οποίο έγινε στην Ποντιακή Διάλεκτο. Ακριβώς, ναι. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ πολύτιμη ψηφίδα του πολιτισμού μας, η διάλεκτη της πατρίδας μας και ιδιαίτερα η πανάρχια Ποντιακή Διάλεκτος, που είναι η πλησιέστερη από αυτές που διασώζονται. Έχουμε λοιπόν καθήκον να τη σώσουμε. Και τι καλύτερο μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από το θέατρο. Και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά όταν ασχολούνται είναι ένα κίνητρο για να μάθουν τη γλώσσα. Όμως φέτος, ευτυχώς, μετά από πραγματικά πολλές πιέσεις προς το Δήμο, θα έχουμε και διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου στα πλαίσια των προγραμμάτων διαβίου μάθησης. Και είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Από την εκδήλωση της Ένωσης Ποντίων για το nstv.gr, Ριέλα Χρυσού.